Καλή σας μέρα, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας, κύριε Μπουρσινέ. Καλημέρα στο κανάλι 1. Καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα στις λαϊκές αγορές της Αττικής. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Έχω την εντύπωση ότι είναι και η πρώτη φορά που βγαίνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά για συνέντευξη απευθείας. Καλή αρχή, λοιπόν, να ευχηθώ. Θα παρακαλούσα, έχω και πολλά ερωτήματα. Τα έχω με έναν τρόπο γκρουπάρει. Ξέρω ότι δεν θα προλάβουμε. Ξεκινώ πολύ γρήγορα. Ένα πολύ γρήγορο πρώτο σχόλιο θα παρακαλούσα για αυτήν την ιστορία που φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια και η οποία συναρτάται και με το θέμα του νόμου για τις διαδηλώσεις, και μιλώ για το θάνατο του διαδηλωτή, του ακτιβιστή, του 27χρονου στο Βόλο. Ναι, τι σηματοδοτεί αυτό? Ναι, παραμένουν καταρχήν πολλά αναπάντητα ερωτήματα ακόμα για την περίπτωση αυτή, και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να πω ότι η σπουδή της κυβέρνησης να βγάλει πόρισμα είναι απαράδεκτη, και άσχετα από οτιδήποτε και το τι βγάζει η ιατροδικαστική έκθεση, παραμένει το πρόβλημα της άσκησης αστυνομικής βίας και βεβαίως των χτυπημάτων που δέχτηκε ο συγκεκριμένος νέος στο Βόλο. Φυσικά επιπτώσεις που μπορεί να μην έχουν άμεσες επιπτώσεις, δηλαδή ο θάνατός του να οφείλεται σε αυτό ακριβώς, όμως οπωσδήποτε έμεσες επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού είχαν, όπως καταγγέλει ο πατέρας του για παράδειγμα, η ψυχολογική πίεση που δέχτηκε, η επιβάρυνση της υγείας του, η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν ήδη επιβαρημένη από άλλους λόγους. Μα υπήρχαν 7 σπασμένα πλευρά, σύμφωνα τουλάχιστον. Φυσικά. Δεν χωρά καμιά επανάπαυση γύρω από αυτά τα ζητήματα, και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση φωτίζει όλα αυτά τα προβλήματα που θέσαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του απαράδεκτου και κατάπτυστου νομοσχέδιου για τις δημόσιες συναθρήσεις, όπως το έλεγε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, όπως το λένε, προστασίας του πολίτη σήμερα, και το οποίο νομοσχέδιο ακριβώς επεδίωκε και επιδιώκει ως απόφαση πλέον της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ως νόμος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες, να θέσει υποπεριορισμό και απαγόρευση κάθε κινητοποίηση μέσα από διατάξεις, οι οποίες είναι πραγματικά λάστιχο διατάξεις, που θα τις ερμηνεύουν οι αστυνομικές αρχές, οι διάφοροι μηχανισμοί καταστολής, οι διάφορες άλλες κρατικές δομές κατά το δοκούν. Και φυσικά έχει στόχο να χειραγωγήσει συνειδήσεις της νεολαίας, εμφανίζοντας τη συμμετοχή της κινητοποίησης ως κάτι εν δυνάμει εγκληματικό και επικίνδυνο. Και όλη αυτή η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι που πρέπει να γίνει κατανοητή από το εργατικό λαϊκό κίνημα, και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις θα έλεγα, αλλά κυρίως από τον ελληνικό λαό και την νεολαία, και να αντιμετωπίσει και να αντιδράσει. Εμείς είπαμε και στη Βουλή, και το εννοούμε, κύριε Μπουρσινέ, ότι θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά αυτός ο νόμος. Ο ίδιος ο λαός, με την πράξη του, με την πρακτική του, και ταυτόχρονα με την υπευθυνότητα που αντιμετωπίζει και τις διαδηλώσεις και τις πορείες και τις απεργίες, να πειθαρχήσει σε αυτό τον νόμο, να τον στείλει στα ζήτητα της ιστορίας, όπως και άλλους προηγούμενους. Είχαμε ήδη χθες, αγαπητέ γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, μία πρώτη συγκέντρωση, πολύ μικρή από όσο τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ, των λεγόμενων, σε εισαγωγικά η λέξη, αγανακτισμένων εναντίον των προσφύγων. Είχαμε ταυτόχρονα και αντισυγκέντρωση. Το αναφέρω αυτό διότι υπήρξαν και συλλήψεις διαδηλωτών από την αντισυγκέντρωση, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, και βεβαίως το συναρτώ με το θέμα του νόμου και αυτού που είπατε, ότι να μείνει στα χαρτιά. Ήδη φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να περπατήσει στην πράξη. Ούτε πρόκειται να περπατήσει. Και αν τολμήσουν είτε οι αστυνομικές αρχές είτε άλλες κρατικές αρχές να τον επιβάλλουν διαροπάλου, να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι
δεν συμμορφωνόμαστε προς τις υποδείξεις, προς αυτά τις υποδείξεις. Διότι μπορούμε να οργανώνουμε τις πορείες μας, τις διαδηλώσεις μας, τις συγκεντρώσεις μας με το περιεχόμενο που αρμόζει, μπορούμε να διεκδικούμε και βεβαίως με αίσθημα ευθύνης να κινητοποιούμε τον ελληνικό λαό. Αυτό το κάνει το ΚΚΕ και βεβαίως δεν θα ακούσει καμιά παρότρινση είτε κυβερνητική, είτε κρατική, είτε αστυνομική. Το αυτό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα ζητήσει ενδεχομένως την παρέτηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καινούριο ζήτημα αυτά τα περί αιτήματος παρετήσεων υπουργών. Εμείς έχουμε την εξής άποψη. Δεν εντοπίζουμε στο πρόσωπο που υλοποιεί μια πολιτική. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα, όπως και κάθε κύριος Χρυσοχοΐδης, ακόμα και αν τον αντικαταστήσει και με κάποιον άλλον, υλοποιεί μια συνολική κυβερνητική πολιτική. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αυτή υλοποιείται, εφαρμόζεται και κατευθύνεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας και από τη συλλογική της κυβέρνηση. Είναι καθαρό αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε στα επιμέρους πρόσωπα. Τα επιμέρους πρόσωπα βάζουν τη δική τους σφραγίδα, έχουν τη δική τους ατομική ευθύνη για την οποία τους κρίνουμε και πρέπει να κριθούν αυστηρά και από τον ελληνικό λαό για το τι κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε τη συνολική ευθύνη ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης, μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είναι σαφές αυτό και θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν και η απάντηση που περίμενα ότι θα δώσετε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να περάσουμε. Όχι, ξέρετε, είναι πάγια θέση μας. Ξέρετε, εγώ θα σας έκανα την εξής ερώτηση. Είναι το ίδιο να είναι, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δένδιας, υπουργός εξωτερικών, με τον κύριο Βορύδη, να πάρω δύο διαφορετικές πολιτικές τάσεις μέσα στο κυβερνών κόμμα? Δεν είναι το ίδιο, ούτε λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά όμως και οι δύο υλοποιούν κυβερνητικές εντολές. Προφανώς. Εάν δεν τις υλοποιήσουν και παρεκκλίνουν από αυτές, από αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, τότε θα τους αντικαταστήσουν, θα τους παρετήσουν, θα τους ανασχηματίσουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αίτημα κανενός πολιτικού κόμματος ή του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, εφόσον υλοποιούν. Το λέω υπό την έννοια με της τον τρόπο πίεσης το δικό που υφίστανται. Αυτό γίνεται. Το λέω υπό την έννοια της πίεσης που υφίσταται η οποιαδήποτε κυβέρνηση από την αξιωματική ή την ελάσσονα αντιπολίτευση. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω καθαρά πολιτικά. Αλλά μια που ανέφερα τον κύριο Δένδια, θα παρακαλούσα να περάσουμε στα εθνικά ζητήματα. Και το τελευταίο που έχουμε εδώ και 2-3-24 ώρα είναι ότι μάθαμε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, για την τριμερή συνάντηση Γερμανίας-Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζεται μυστική, δεν ήταν προγραμματισμένη, λέει η κυβέρνηση, όπου κατηγορήθηκε η κυβέρνηση και για μυστική διπλωματία, κάτι που το ακόμη συχνά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Από την άλλη πλευρά, για να κλείσω την ερώτηση, βλέπουμε ότι ο κύριος Τραμπ προσωπικά στηρίζει τον κύριο Ερντογάν. Από όσο γνωρίζουμε, μάλλον αναβάλλεται και η επικείμενη για το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, επίσκεψη του κυρίου Λαυρόφ, και μόνο απομονωμένη δεν φαίνεται η Τουρκία να είναι στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Ναι. Καταρχήν, γίνονται, για να είμαστε καθαροί, και φανερές διαπραγματεύσεις και μυστικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, είναι αυτές που αναλυτικά μέσα από δημόσιες δηλώσεις και ανοιχτές δηλώσεις σε συνέχεια ξέρουμε περίπου τι συζητήσανε, οι ανοιχτές, οι φανέρες, και υπάρχουν και άλλες μυστικές διεργασίες, διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, οι οποίες για το περιεχόμενο τους το ακριβές δεν έχει εικόνα η κοινή γνώμη, τα πολιτικά κόμματα κλπ. Για να εξηγούμαστε. Όμως επί της ουσίας, είτε μέσα από τις μυστικές που προετοιμάζουν τις φανερές διαπραγματεύσεις, όπως και αν γίνονται, νομιμοποιούνται, και αυτή είναι η ουσία, τα τετελεσμένα της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας, και προωθείται αυτό το παζάρι,
να το πω έτσι, που έχουν στήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, με τις κυβερνήσεις και αυτούς που άρχονται, τις αστικές τάξεις των δύο χωρών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και φυσικά από τη δική μας σκοπιά αυτό που βλέπουμε είναι ότι το παζάρι είναι επικίνδυνο για τον ελληνικό λαό. Συμπεριλαμβάνει αυτό το παζάρι δυστυχώς ελληνικά εδαφικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και φυσικά εδώ αυτό που εντοπίζουμε εμείς είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που αποσιωπά και η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και τα άλλα κόμματα. Κύριε Κοτσούμπα, ο κύριος Δένδιας, προφανώς το γνωρίζετε, μίλησε για το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα για την παράγραφο 5, το οποίο, για να πούμε και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, αναφέρεται στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας αν μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί επίθεση. Και μάλιστα ο κύριος Δένδιας προχώρησε και είπε ότι υπάρχει πιθανότητα και μέσα στο καλοκαίρι να ξαναζητήσει μια σύγκληση των Υπουργών Εξωτερικών. Αυτό μπορεί να σημαίνει, κατά την δική σας εκτίμηση, ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος θερμού επεισοδίου, ή πώς αλλιώς εκτιμά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την διαμορφούμενη κατάσταση? Κίνδυνος θερμού επεισοδίου πάντα υπάρχει, ακόμα και αν προκύψει ως ατύχημα. Γιατί όταν υπάρχει προκλητικότητα και επιθετικότητα, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί ένα θερμό επεισόδιο. Είχαμε και αυτό το επεισόδιο με τη Γαλλική Φρεγάτα. Το θερμό επεισόδιο, να σας πω κύριε Μπουρσινέ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνουν πλέον ανοιχτές διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και παρεμβάσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από άλλα ισχυρά κράτη και οργανισμούς, έτσι ώστε να προχωρήσει το δεύτερο σχέδιο, που είναι και το ουσιαστικό και στο οποίο, από ό,τι φαίνεται, συμφωνάνε όλοι οι εταίροι της ελληνικής κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης της Ελλάδας, για συνεκμετάλλευση. Διαπραγμάτευση δηλαδή, που θα οδηγήσει σε συνεκμετάλλευση και προφανώς σε παραχώρηση κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς αυτή είναι η εκτίμησή μας και αυτό τον κίνδυνο επισημαίνουμε, και από αυτή την άποψη δεν πρέπει υποκριτικά να κλείνουμε τα αυτιά και να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα. Και θα ήθελα εδώ να σχολιάσω, λέγοντας αυτό, ότι είναι πολύ έολο αυτό το επιχείρημα και είναι και παλιό επιχείρημα, ότι δήθεν τα σύνορα της Ελλάδας είναι, εντάξει, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχει το άρθρο 42 που οδηγεί και σε κοινές στρατιωτικές ενέργειες, τέλος πάντων, για την περάσπιση μιας χώρας, κράτους, μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορα τέτοια τα οποία λέγονται, τα οποία φυσικά υπάρχουν. Όμως να έχουμε καθαρό το εξής. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ξεχωριστά κράτη, τα οποία ουσιαστικά ηγούνται τώρα σε αυτή την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι Γερμανία, Γαλλία και λοιπά, τις ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες της Ένωσης, όσο και άλλοι σύμμαχοι της Ελλάδας, ουσιαστικά έχουν επιλέξει την Τουρκία ως βασικό τους σύμμαχο, άσχετα αν οι ενέργειες της Τουρκίας τους κάνει να αποστασιοποιούνται κάπως, έστω φραστικά, με αυτές τις γλυκανάλατες ανακοινώσεις που βγάζουν. Όμως η στρατηγική τους στόχευση και η μυστική τους, κυρίως διπλωματία, αλλά και αυτό που λένε φανερά άλλωστε, είναι ότι πρέπει να κρατήσουν την Τουρκία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ σύμμαχο, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη αγορά για τη Γερμανική, επίσης για τη Γερμανία, για την Γαλλία, για τις άλλες χώρες της Ευρώπης, και βεβαίως είναι και η χώρα πύλη προς το μουσουλμανικό κόσμο, προς την Ασία. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να σημειώσω, δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Και το γεγονός βέβαια ότι θέλουν να αποσπάσουν τον Ερντογάν τώρα, την Τουρκία γενικά και τις επιλογές της, από την επιλογή της σύμπλευσης σε ορισμένα ζητήματα, ή αν θέλετε της μεγαλύτερης συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με τη Ρωσία, που είναι ο άλλος μεγάλος αντίπαλος, είτε των Αμερικάνων είτε
των Ευρωπαίων και ως μεγάλη αγορά και εκείνη, ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για διάφορες ότι δήθεν θα μας βοηθήσουν και ποιοι να μας βοηθήσουν, αυτοί που ουσιαστικά δημιουργούν το πρόβλημα. Η τουρκική επιθετικότητα κατά την άποψη του ΚΚΕ εδράζεται και παραπέρα χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται εξαιτίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ, αυτό ήθελα να πω πριν, η Τουρκία την χάνει μια ευρεία στήριξη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό. Πολύ λίγες χώρες είναι εκείνες που δείχνουν ότι μπορεί να κοντράρουν και οι λέξεις σε εισαγωγικά. Να περάσουμε, επειδή είναι ήδη 10 παρατέταρτο, στο θέμα πανδημία, τουρισμός και το ογκούμενο κύμα ανεργίας που φαίνεται ότι θα υπάρξει, μακάρι να διαψευστούμε, αυτή η μέγγενη μεταξύ υγειονομικού προβλήματος αλλά και οικονομικού, και ένας Σεπτέμβριος, ένα φθινόπωρο που φαίνεται, κύριε Κουτσούμπα, ότι δεν θα είναι διόλου ευχάριστο. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας. Λίγο πριν ο κύριος Τεμπονέρας, ο εργατολόγος, μας έλεγε ότι έχουμε ήδη μεγάλο έλλειμμα στον ΕΦΚΑ, και φαίνεται ότι τα νούμερα, όπως θα λέγαμε απλά, δεν βγαίνουν. Ναι, είναι φανερό ότι ήδη βρισκόμαστε σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση, αφού βγήκαμε από τη δεκαετία εκείνη κρίση με ένα δίχρονο περίπου κάποιας ασταθούς, τέλος πάντων μικρής αλλά πάντως ανάκαμψης της οικονομίας, και βεβαίως η έναρξη της τουριστικής σεζόν αποκάλυψε και τις συνέπειες αυτής της κρίσης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό πάντα με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία, με τον κορονοϊό, και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και φυσικά σωστά νομίζω θέσατε το ζήτημα, ότι έχουμε από τη μια μεριά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε μισθωτούς, σε εργαζόμενους στον τουρισμό, που βρίσκονται πραγματικά αντιμέτωποι με το πρόβλημα της επιβίωσης. Καθώς από τον Απρίλιο τώρα δεν έχουν λάβει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Δηλαδή πηγαίνοντας τώρα στην Κρήτη προχτές, που είναι τέλος πάντων μια μεγάλη τουριστική περιοχή, αγορά, βεβαίως. Βεβαίως, αφού περίπου το 50-47% νομίζω για την ακρίβεια του τοπικού ΑΕΠ αφορά τον τουρισμό, την ώρα που πανελλαδικά είναι το 20%, που δεν είναι και μικρό, αλλά και μάθαμε ότι δεν είχε ανοίξει ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα συνολικότερα, όχι μάθαμε, το ξέρουμε, δηλαδή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για τα 534 ευρώ του Ιούνιου. Αυτό συμβαίνει, έχουμε καταγγελίες και στη συγκεκριμένη εκπομπή τούτη εδώ, ότι συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ναι, ναι, το λέω με αφορμή τώρα στην Κρήτη που ήταν πιο έντονο εκεί, επειδή είναι η πλειοψηφία του κόσμου εκεί που ασχολείται έτσι. Είναι από τις ατμομηχανές της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας η Κρήτη. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει για μια οικογένεια, λέω το πιο απλό πράγμα τώρα, να μην έχει κανένα εισόδημα, να πρέπει ο άνθρωπος να ζήσει την οικογένειά του, να πληρώσει και τις υποχρεώσεις, τα νίκια, τους λογαριασμούς, το ρεύμα, το νερό, τις δόσεις που μπορεί να έχει σε εφορία, σε τράπεζες κλπ. Άρα ένα ζήτημα είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό, όπως επίσης και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, αυτό που λέμε μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουρισμό, τα καταλύματα ή στην εστίαση, η οποία σχετίζεται άμεσα με την τουριστική κίνηση, που έχουν πραγματικά, είναι σε τραγική κατάσταση και αυτή. Άρα μιλάμε για την πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός αυτό απαρτίζεται από μισθωτούς, κάποιοι γίνονται άνεργοι, από αυτοαπασχολούμενους, από μικροεπιχειρηματίες, από αγρότες. Αυτό είναι το ζήτημα. Και όλοι αυτοί υποφέρουν από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και λόγω της κρίσης, η οποία βέβαια επιταχύνθηκε και ήρθε και πιο βία στην Ελλάδα, δηλαδή εξορκίζαν το κακό να έρθει αργότερα, αλλά ο κορονοϊός δυστυχώς, η πανδημία αυτή, επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία, όχι ότι δεν θα ερχόταν. Θέλετε να μου συνδυάσετε λόγω έλλειψης χρόνου και το θέμα των συντάξεων σε αυτό το ζήτημα?
λειτουργήσε ως καταλύτης ο κορονοϊός, η πανδημία αυτή, σε αυτό το ζήτημα. Και φυσικά αυτή είναι η μία πλευρά που είναι πάρα πολύ σοβαρή, σοβαρότερη κατά την άποψή μας, και ταυτόχρονα έχουμε και το ζήτημα της υγείας και των κατοίκων όλης της Ελλάδας, η οποία τώρα, ας μην γελιόμαστε, όλη η Ελλάδα είναι τουριστικό μέρος, τουριστική ζώνη. Δεν υπάρχει νομός της χώρας που να πας που να μην έχει ομορφιές, που να μην έχει αρχαιολογικούς θησαυρούς, να μην έχει άλλους πολιτιστικούς θησαυρούς ή φυσικές ομορφιές, και να πηγαίνει κόσμος, επισκέπτες, είτε εσωτερικός τουρισμός, είτε από το εξωτερικό πολύ περισσότερο. Και φυσικά χρειάζεται επίγουσα λήψη μέτρων ουσιαστικών και στα νησιά, σε όλες τις τουριστικές ζώνες, εγώ θα έλεγα σε όλη τη χώρα, μέτρα που αφορούν και τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των δημοσίων δομών υγείας, όσο και τον προληπτικό έλεγχο που εδώ που τα λέμε δεν γίνεται όπως θα έπρεπε, και στους επισκέπτες και σε εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουριστικό τομέα κυρίως, και σε μόνιμους κατοίκους. Αυτά έπρεπε να γενικευτούν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στο άμεσο μέλλον, με στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπως και με στελέχη άλλων κομμάτων, θα ζητήσουμε να πληροφορηθούμε και τις συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες, νομοσχέδια ενδεχομένως που θα προτείνει το κόμμα σας για αυτά τα ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πραγματικά πολύ λίγο χρόνο. Έχω πολλά ερωτήματα. Έχουμε αγαπητέ γραμματέα. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω και έχουμε πει και στην εκπομπή. Και για αυτό. Τους μισθωτούς και για τους μικροεπιχειρηματίες και για τον κορονοϊό και την πανδημία και την δημόσια υγεία, τις δημόσιες δομές και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Ναι. Έχω δύο. Ένα θέμα που θέλω να θέσω και ένα δεύτερο θα τα βάλω μαζί κατά ανάγκη, που είναι το προσπαθώ να κάνω ομάδα, ναι. Μια μεγάλη σειρά ερωτημάτων που έχουμε εδώ, γύρω στα 34 τα έχω μετρήσει. Η πρώτη κατοικία, έχουμε ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο το 21, γύρω στις 22 Ιουλίου έχω την εντύπωση ότι θα έρθει στη Βουλή η προσψήφιση το θέμα. Οι δανειστές αντιδρούν πάρα πολύ στο θέμα της ασπίδας προστασίας. Και το δεύτερο θέμα που έχω γκρουπάρει των ακροατών είναι, υπάρχει περίπτωση να δούμε συντονισμένες προσπάθειες γενικότερα της αντιπολίτευσης ή με κόμματα τα οποία εσείς θα κρίνετε ότι μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδης συνεργασία ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα ερώτημα που προκύπτει από πολλούς ακροατές και ακροάτριες. Ναι. Καταρχήν, οπωσδήποτε αυτή η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι κύριο μέτωπο πάλης. Εγώ θα ήθελα, με αφορμή και την εκπομπή σας και τη συζήτηση που κάνουμε, να καλέσω τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φορείς, όλες τις δυνάμεις πολιτικές, συνδικαλιστικές που δρούν στο κίνημα να είναι σε ετοιμότητα, να μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο, κανέναν οικογενειάρχη, κανένα μικροεπαγγελματία, κανένα μισθωτό, άνεργο, αγρότη, μόνο του, να του κατάσχουν το σπίτι, να πληστηριάσουν την πρώτη κατοικία του κλπ. Να βγει σε πληστηριασμό η πρώτη κατοικία κλπ. Άρα είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό και από αυτή τη σκοπιά το θέτουμε σε άμεση προτεραιότητα. Έχουμε κάνει προτάσεις, για παράδειγμα θα σας θυμίσω την τροπολογία που καταθέσαμε για μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση, με διαγραφή τόκων, διαγραφή του 50% των οφειλών, με πάγωμα των οφειλών, με αναστολή πληρωμών, με μείωση των οφειλών των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, με πάυση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των λαϊκών οικογενειών και περιορισμό της υποθήκης στο ύψος του αρχικού δανείου κλπ. Κλπ. Μην σας τα λέω αναλυτικά. Υπάρχει η τροπολογία όλη που κατέθεσε το ΚΚΕ και δυστυχώς δεν το ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα. Και για να κάνω και ένα σχόλιο με τα αναδρομικά και αυτή τη στάχτη στα μάτια που γίνεται, άκουγα πριν τον κύριο Τεμπονέρα να αναλύει το ζήτημα πολύ καλά. Εδώ στην ουσία πρόκειται για κοροϊδία, παίρνουν μόνο όσοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια,
από 16 του 15 ως 11. Ένα 10% του συνόλου των συνταξιούχων αφορά. Ναι, από το 13 στο 15 δεν παίρνουν αναδρομικά όλοι, μόνο όσοι είχαν ασκήσει τότε προσφυγές, λέει, και βεβαίως δεν γίνεται δυνατότητα καμιά διεκδίκηση αναδρομικών από την ψήφιση του νόμου του Κατρούγκαλου και μετά, ο οποίος νόμος Κατρούγκαλου ήταν το πιστοποιητικό νομιμοποίησης όλης αυτής της λαϊλασίας που είχαν οι συντάξεις των συνανθρώπων μας και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις άλλες ανατροπές που έγιναν στο ασφαλιστικό. Χώρια που πότε θα τα δώσει, ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι θα συνεκτιμήσει τις δημοσιονομικές δυνατότητες και αντοχές. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, κύριε Μπουρσινέ, και να απαντήσω και στο ερώτημα των ακροατών που θέτουν, εμείς τα θέτουμε. Τα θέτουμε πρώτα απ' όλα και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, στα στελέχη τους, στα μέλη τους, στους συνδικαλιστές τους, σε αυτούς που δουλεύουν σε διοικητικά συμβούλια ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων, πρωτοβάθμιων σωματείων, άλλων συλλόγων, ΕΒΕ, αγροτών, γυναικών κλπ. Κλπ. Και νεολογιστικούς φορείς. Εκεί είναι όλες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις. Τα θέτουμε και καλούμε σε κοινή δράση, διότι η πίεση η μεγαλύτερη θα ασκηθεί από τη λαϊκή πλειοψηφία. Η λαϊκή πλειοψηφία πρέπει να συσπηρωθεί, η λαϊκή πλειοψηφία πρέπει να συμμαχήσει στη βάση, στους αγώνες, στις γενικές συνελεύσεις των φορέων και μετά στους δρόμους του αγώνα, και από εκεί και πέρα με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Εμείς, για παράδειγμα, σας έλεγα πριν την τροπολογία τη συγκεκριμένη, την τροπολογία για τους ανέργους και την ενίσχυσή τους, την τροπολογία που κάναμε στο νομοσχέδιο για την ελευθερία, τη συλλογική διεκδίκηση, τις διαδηλώσεις κλπ. Κύριε Κουτσούμπα, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ξέρετε τι καταλαβαίνω ότι εννοούν οι ακροατές, αν το μεταφράζω σωστά. Αν τα κόμματα μπορούν να συνεργαστούν για να συνδιαμορφώσουν ένα κάποιο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε πρόταση νόμου ενδεχομένως. Σας εξηγώ. Οι προτάσεις νόμου που ετοιμάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή άλλο κόμμα συζητιούνται στις επιτροπές της Βουλής, συζητιούνται ανάμεσα στους βουλευτές των κομμάτων, λένε απόψεις, διαμορφώνεται μια άποψη. Όταν ο άλλος έχει άλλη γραμμή και δεν θέλει να ψηφίσει τη θετική πρόταση που προτείνει το ΚΚΕ, για παράδειγμα για τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, για μια σειρά άλλους τομείς που αφορούν το λαϊκό εισόδημα και την επιβίωση των συνανθρώπων μας, τότε είναι δική του ευθύνη. Άρα λοιπόν το τι σηκώνει το χέρι του και ψηφίζει ο κάθε βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος είναι και προσωπική ευθύνη και είναι και συλλογική πολιτική ευθύνη των κομμάτων στα οποία ανήκουν. Αυτό πρέπει να δει ο ελληνικός λαός, αυτό πρέπει να σκεφτούν οι ακροατές. Άρα το τι επιλέγουμε κάθε φορά, ποιον θα στείλουμε εκπρόσωπο στο Δήμο, στην περιφέρεια, στο εργατικό σωματείο ή στην ομοσπονδία ή στη συνομοσπονδία, ή ποιον θα εκλέξουμε βουλευτή και ευρωβουλευτή, είναι και ατομική ευθύνη του καθένα, εκτός των άλλων. Κύριε Γραμματέα, κύριε Κουτσούμπα, να σας ευχαριστήσω θέρμα για την αποδοχή της πρόσκλησής μας αλλά και την παρουσία σας στην εκπομπή, και να ευχηθώ ότι θα σας έχουμε συχνότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού εύχομαι. Επίσης και σε εσάς και σε όλους.